Να ανάψουμε τη φλόγα της αγάπης και της αλληλεγγύης για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, προκειμένου να μην στερηθούν τα απαραίτητα για το Πασχαλινό Τραπέζι, το κάλεσμα της Διακονίας της Αγάπης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Όσο πλησιάζει το Πάσχα, καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες θα αυξηθούν ως προς τα τυροκομικά, ως προς το κρέας, ως προς όλα αυτά τα οποία θα έχουμε την ανάγκη να δώσουμε στους ανθρώπους για να γιορτάσουν το Πασχαλινό Τραπέζι όπως είναι η παράδοσή μας. Έτσι προσβλέπουμε και πάλι στην αγάπη των ανθρώπων. Εν ώψη Πάσχα, οι ανάγκες σε τρόφιμα και βασικά αγαθά είναι μεγάλες, προκειμένου να στηριχθούν εκατοντάδες οικογένειες, οι οποίες αγκαλιάζονται εδώ και 10 χρόνια από τη σημαντική αυτή κοινωνική δράση της Διακονίας της Αγάπης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Όσοι άνθρωποι μπορούν και με όποιο τρόπο μπορούν και με αυτά τα προϊόντα σύν της άλλης να συμπαρασταθούν για να ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα τραπέζι άδειο την ημέρα του Πάσχα και τις ημέρες αυτές της εόρτιας και ότι κάθε οικογένεια θα σμίξει για να μπορεί να χαρεί ένα τέτοιο εόρτιο τραπέζι στο οποίο θα είμαστε όλοι χαρούμενοι γιατί θα έχουμε έστω και λίγο συμβάλει. Αν θέλουμε να ευχαριστηθούμε την Ανάσταση του Χριστού μας, να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους, τους απλούς που έρχονται εδώ, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τις εργασίες τους και σήμερα δυστυχώς δεν τις έχουν, να νιώσουν και αυτή η Ανάσταση. Όταν οι κριτικοί εννοούν τις δυνάμεις τους, καταφέρνουν πολλά σημαντικά πράγματα. Κινήσεις αγάπης, μα πάνω απ' όλα ανθρωπιάς προς τον συνάνθρωπο. Η ανταπόκριση συγκινητική στο σχετικό κάλεσμα πριν από έναν μήνα για τη συγκέντρωση αγαθών με τα ράφια της Διακονίας της Αγάπης να γεμίσουν με τρόφιμα, με τον Επίσκοπο Κνώσου να λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Είναι πραγματικά συγκινητικό το ότι υπήρξε ανταπόκριση με τα ρεπορτάζ που έγιναν και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και τον τηλεοπτικό διάβλο του Κρήτη TV, διότι πάντοτε βρίσκεστε και βρεθήκατε δίπλα μας σε αυτό το έργο της αγάπης. Κάτι πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό, ένας κύριος μου είπε θα χρεωθώ από το χωριό μου στο σούπερ μάρκετ για να φέρω στη διακονία. Αυτό λοιπόν ήταν συγκλονιστικό για όλη την ομάδα. Όμως οι ανάγκες αυξάνονται εν ώψη Πάσχα με τον Επίσκοπο Κνώσου να κάνει έκκληση σε πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς να βοηθήσουν όσο μπορούν για να γίνει και πάλι ένα μικρό θαύμα. Προσβλέπουμε λοιπόν σε αυτό το θαύμα της αγάπης. Ένα θαύμα που μπορεί να μας βγάλει από τα πολλά και ποικίλα αδιέξοδα και τα σκοτάδια των καιρών μας και σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά και εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ειρηναίου. Όλοι μαζί ενωμένοι θα νικήσουμε και θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Ημέρες που θα στολίζονται από ανθρωπιά, αγάπη, θυσία και προσφορά.